Την έντονη αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης προκαλεί το προκαταρκτικό ψήφισμα της UNESCO που καταδικάζει το Ισραήλ επειδή εμποδίζει την πρόσβαση στους μουσουλμάνους στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και αναφέρεται σε αυτούς μόνο με τα μουσουλμανικά τους ονόματα. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι αυτή η απόφαση είναι σαν να μην αναγνωρίζει τη διασύνδεση των Κινέζων με το Σινικό Τείχος ή των Αιγυπτίων με τις πυραμίδες. Το θέατρο του παραλόγου στην UNESCO συνεχίζεται και σήμερα ο οργανισμός υιοθέτησε άλλη μια απατηλή απόφαση που λέει ότι ο λαός του Ισραήλ δεν συνδέεται με το όρος του ναού ή το τείχος των δακρύων. Με ψήφους 24 υπέρ έναντι 6 κατά και 26 αποχές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και άλλες τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ισραήλ καταδικάζεται μεταξύ άλλων και για την επιθετικότητα που επιδεικνύουν οι αστυνομικοί και οι στρατιώτες στους μουσουλμάνους. Το Ισραήλ υποκρίνεται ότι σε αυτή την απόφαση οι Παλαιστίνοι και οι αραβικές οργανώσεις αρνούνται την ιστορική και σημαίνουσα αξία της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ και για τους Εβραίους. Στην πραγματικότητα, αν διαβάσετε την τρίτη παράγραφο της απόφασης, θα δείτε ότι ξεκινά από την παραδοχή της σημασίας και για τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Η μεγάλη μάχη πάντως αναμένεται να δοθεί την ερχόμενη εβδομάδα, κατά την οποία το σχέδιο ψηφίσματος θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που αποτελείται από 21 μέλη.